είναι στην απονομή, όπου γίνεται από έναν, από ένα μέλος της ΔΟΕ και από έναν της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικονομίας. Και έως θα είναι στην απονομή αυτού του παλικαριού της Χιμάρας, αυτού του υπεραθλητή, του Πύρου Δήμα. Πύρο, ο κόσμος που προηγουμένως πήγε να σου κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, είναι συγκινημένος. Έχει δακρύσει όλος ο κόσμος εδώ. Όλοι οι Έλληνες έχουν δακρύσει από υπερηφάνεια για αυτόν τον μεγάλο αθλητή. Να τον βλέπατε πως ήταν 3-4 μέρες τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο και εδώ ο πνευματικός του πατέρας, ο Γιάννης Οσβηρός. Και μαζί με κάποιους ανθρώπους έχτισε πριν από 10 χρόνια αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Άρση Βαρών. Την Dream Team, την ομάδα του ονείρου της Άρσης Βαρών. Το δεύτερο μετάλλιο στον Μαρκ Χούστερ. Η παλιά σειρά που λέει και ο Πύρος κέρδισε τους καινούριους με έναν τρόπο συγκλονιστικό, με τον τρόπο που ξέρουν αυτοί να κερδίζουν. Θα με κερδίζει κιόλας. Αλλά εκεί δεν παίζεται το παλικάρι μας. Και ο Γιώργη Αζανίτζε που υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Πήγε πολύ ψηλά, δεν ήξερε τι κυνηγούσε εκείνη την ώρα. Πραγματικά δεν ήξερε τι κυνηγούσε, αλλά έτσι είναι. Σου ανεβάζει τον πύχη ο άλλος, σου βάζει και πίσω από τον πύχη, πίσω από την μπάρα και την φάκα. Ας χαρακτήρια για τον Γιάννη τον Δουρό. Και εσύ την πατάς. Και θα είναι η ώρα του ελληνικού εθνικού ύμνου. Από τη σημαία που του έδωσε ο Χρήστος Ιακώβου. Η μεγάλη στιγμή της χώρας μας, η μεγάλη στιγμή της Ελλάδας εδώ στο Σίδνεϊ. Κυρίες και κύριοι, ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, λέει ο εκφωνητής. Για όλους μας, από τον Πύρο Δήμα. Και κύριοι, όλοι μαζί σηκωθείτε από όπου και αγκάθεστε και χειροκροτήστε όρθιοι αυτόν τον μεγάλο αθλητή, τον Πύρο Δήμα. Τον Πύρο Δήμα με τα 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, με τα 12 παγκόσμια μετάλλια, με τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια, με τα περισσότερα από 10 παγκόσμια ρεκόρ, με τη χρυσή καριέρα, με τη μεγάλη του προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό. Τον αθλητή με το ήθος και με τη δύναμη.